Βεβαίως, στα θέματα των πετρελαίων μου αναφέρεται και ο κύριος Γιώργος, γιατί κάθε αρχή της χειμερινής σεζόν τα καύσιμα ανεβαίνουν και κάθε ανοιξιάτικη σεζόν κατεβαίνουν. Γιατί, λόγω του πετρελαίου θέρμανσης ανεβοκατεβαίνουν και οι τιμές των καυσίμων. Υποτίθεται ότι τα καύσιμα ακολουθούν τις διεθνείς τιμές. Βεβαίως, θέλω να πω ότι με αφορμή όλη αυτή την ιστορία, έχω καλέσει να το κουβεντιάσουμε λιγάκι το θέμα. Γιατί εδώ γίνεται κομπίνα στις κομπίνας ο κομπίνα, έτσι, δεν το συζητάμε. Το φίλο τον κύριο Γιάννη Χατσαλάτα, εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στους ακροατές σου. Είσαι καλά. Και καλή μου είναι αποκαλύψει φίλο σου. Και έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι. Αλήθεια είναι. Να πω τώρα εδώ πέρα πάντως. Ξεκινώντας από αυτό το θέμα των καυσίμων, έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Ρε παιδί μου, πώς το διάλογο, ας πούμε. Εδώ μιλάμε για ποσότητες. Έχει φτιάξει δεξαμενές δίπλα τεράστιες. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα για ένα μπιτόνι πετρέλαιο. Πώς, όλο αυτό το πράγμα, πώς, δηλαδή καράβια. Δίπλα στις 5 νόμιμες δεξαμενές υπήρχαν και 2 παράνομες, στη μία 7.000 λίτρο και άλλη 14.000 λίτρο. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα, έτσι, για την ποσότητα. Ακριβώς. Και θέλω να πω εδώ, πριν πούμε και να λύσουμε γιατί λόγω γίνεται αυτό στα καύσιμα, γενικά στο παρεμπόριο ή τις επιτυχίες που έχει το ΣΔΟΕ, ότι πολλοί προσπάθησαν να απαξιώσουν αυτό το εκλεκτικό μηχανισμό. Το ΣΔΟΕ, που ήταν ένα πραγματικό brand name στην αγορά, με τεράστιες επιτυχίες, προσπάθησαν κάποια στιγμή να το διαλύσουν, να το απαξιώσουν, ίσως και να το κλείσουν. Κόντρα σε όλα λοιπόν το ΣΔΟΕ υπάρχει, κάνει τις επιτυχίες που κάνει, γιατί οι επιτυχίες δεν είναι μόνο στα καύσιμα, δεν είναι μόνο σε παραποιημένα προϊόντα ή στο μαύρο χρήμα, ακόμη και στο αλκοόλ, που είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά μας. Είναι τεράστιες. Ναι, η ιστορία με την μπόμπα είναι τρομερό πράγμα. Ακριβώς. Και είναι εκεί, χωρίς λοιπόν τεχνικές υποδομές. Απαξιωμένο, αλλά είναι εκεί και κάνει καλά τη δουλειά του. Πάντως, χωρίς να θέλω να προσπεράσω την κουβέντα για το ΣΔΟΕ, ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση. Γιατί εδώ πέρα δεν μιλάμε. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες. Και δεν ξέρω τώρα. Ο νος μου πάει, όπως φαντάζομαι των περισσότερων δύσπιστων καχύποπτων Ελλήνων, το ότι εδώ πέρα πρέπει να έφαγε πολλοί κόσμος ψωμί. Δηλαδή να λαδώθηκε το σύμπαν. Είναι πολύ μεγάλες ποσότητες για να πεις ότι, ξέρω εγώ, λαδός και ένας αυτός έκανε στράβα μάτια, ένας ελίκτης. Το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες στις δεξαμενές και ότι υπάρχει το παρεμπόριο, γιατί υπάρχει ένα θεσμένο. Είναι πώς βρίσκει ο καθένας αυτό το παράνομο πετρέλαιο και μπορεί και το διεκτέρει πλέον στην αγορά. Υπάρχουν δεκαετίες που έχουμε φωνάξει. Είναι σίγουρα και αυτό, αλλά πάλι στην ίδια ερώτηση θα πάω. Εδώ δεν μιλάμε για μικρές ποσότητες. Παράνομο πετρέλαιο. Για πολύ όγκο πετρελαίου. Ακριβώς. Όταν, μιλάμε με αφορμή το πρατήριο στην Ελευσίνα. Ακριβώς γιατί είχε τη δυνατότητα να έχει πάνω από 20.000 λίτρα παράνομο πετρέλαιο. Ακριβώς. Τεράστια η ποσότητα δηλαδή. Και δεν ξέρουμε, γιατί υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη, υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν κατασκευθεί, ανεπίσημα στοιχεία, υπολογιστές κτλ. Για να δούμε πού περίπου κυμαίνεται αυτή η πολύ μεγάλη προφοροδιαφυγή, αυτή η πολύ μεγάλη στην αγορά ρίξιμο προϊόντων που είναι πραγματικά νοθευμένα και παράνομα. Γιατί έχουμε δύο περιπτώσεις. Υπάρχει καύσιμο το οποίο είναι νοθευμένο με άλλες ουσίες και υπάρχει καύσιμο το οποίο είναι παράνομο. Υπάρχουν ολόκληρα καράβια τα οποία μεταξύ τους ανταλλάσσουν με πετρέλαιο και από ένα φιλιακό μπορούμε και το βαφτίζουμε με οτιδήποτε άλλο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είπες προηγουμένως, Γιώργο, και πολύ σωστά, τι γίνεται με το καύσιμο. Για ποιο λόγο πλέον ο καταναλωτής φέτος πληρώνει το πετρέλαιο 1 με 1,15, 1,20, ενώ πέρυσι ήταν γύρω στα 95 λεπτά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ο καταναλωτής πληρώνει με κόπο, αίμα και υδρότα. Οι φόροι του κράτους όμως παραμένουν σταθεροί. Ο συντελεστής, ο φόρος, είναι περίπου στα 2 τρίτα της τιμής. Ναι, ναι, αλήθεια. Ναι, όποιος κοιτάξει την απόδειξη που παίρνει από το βενζινάδικο θα καταλάβει τι νοείς. Δηλαδή περισσότερο είναι οι φόροι από την αξία πάντα. Φαντάσου λοιπόν όταν είχαμε 95 λεπτά τα 2 τρίτα πόσο ήταν ο φόρος και πόσο είναι στο 1,15 ή στο 1,20. Δηλαδή λοιπόν, το κράτος οικονομάει περισσότερο, λες Γιάννη, όταν ακριβώς, είναι ψηλή η τιμή, γι' αυτό και μπορεί να μην τον νοιάζει και πολύ, ας πούμε. Ακριβώς. Και φτάνουμε στο σημείο να έχουμε 50% λιγότερο στο επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Να ρωτήσω όμως τώρα κάτι, γιατί θα μπούμε πάλι στο θέμα, ξέρεις, την υπερφορολόγηση από την πλευρά του κράτους. Εγώ θυμάμαι. Και μάλιστα γινόταν χαμός και στη Βουλή. Είχε πάει και είχε ξαναπάει. Διαγραφή προστήμων και δεν συμμαζεύεται για το λαθρεμπόριο πετρελαίου.
Θυμάμαι λοιπόν και τούτη η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες στο παρελθόν, μιλάγαν για την πάταξη του λαθρεμπορίου. Και επειδή εσύ, δόξα τω Θεώ, εφοριακός είσαι, τα ξέρεις, τα από μέσα. Έχουμε ενδείξεις για πάταξη του λαθρεμπορίου πετρελαίου? Δεν μπορεί να το έχουμε αυτό το πράγμα. Το σύστημα ισχυρών νεκρών πρέπει να είναι κάθετο. Από εκεί που ξεκινάει μέχρι εκεί που καταλήγει. Εάν σε αυτή την αλυσίδα ένα κρίκο πάσει, δεν μπορεί να το ακολουθήσει. Όχι, βέβαια, γιατί κανείς δεν ξέρει ότι 21.000 λίτρα υπάρχουν και δεξαμενές σε ένα συγκεκριμένο πρατήριο. Πάντως, εγώ στον Κουμπαρά, στο Κουμπαρά δεν είδα να μπαίνουν δισεκατομμύρια. Έτσι. Εννοείται. Δηλαδή, δεν είδα η πάταξη να φέρει λεφτά. Δεν είδα πάταξη, λοιπόν. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτό που έχουμε δει και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας πλέον, δυστυχώς καθημερινά, είναι ότι ενώ ο πολίτης δίνει πάρα πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι έδινε πέρυσι, είτε με τη μορφή ασφαλιστικών εισφορών, είτε στη φορολογία, οι παροχές του κράτους απέναντί του μειώνονται. Και το χρέος αυξάνεται. Δίνουμε συνέχεια σε ένα βαρέλι που δεν έχει πάτο και υποβαθμίζουμε καθημερινά τη ζωή μας. Ακούμε πολλές φορές ότι πιάσει κανείς συνταξιούχοι ή διπλοί. Ότι έχει ρυθμιστεί το σύστημα, ότι έχουν περικοπεί οι δαπάνες, ότι έχουν περικοπεί οι σπατάλες. Και όμως η σύνταξη έχει φτάσει εκεί που έφτασε. Να σου θυμίσω, Γιώργο, ότι πριν από ορισμένα χρόνια τρομάζαμε και λέγαμε ότι θα υπάρχει γενιά των 700 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή νέοι επιστήμονες που βγαίνουν στην αγορά εργασίας με τετράωρο παίρνουν 300 ευρώ. Υπάρχουν συνάδελφοί μου, πάρα πολλοί συνάδελφοί μου, οι οποίοι είναι μορφωμένα παιδιά και έχουν και 20 και 30 χρόνια στη δουλειά. Και τα 7 εκατοστάρικα για τα οποία μιλάγαμε όπως μιλάγαμε. Σήμερα δεν τα παίρνουν. Όνειρο. Έτσι, δηλαδή το λέω όπως είναι. Να ρωτήσω τώρα ένα τελευταίο, γιατί νομίζω ότι έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Ακούμε όλη αυτή την ιστορία, τα λαθρεμπόρια από εδώ, από εκεί και τα ρέστα. Προφανώς το σύστημα εισρωών νεκρών δεν είναι κάθετο. Μας το είπε και ο κύριος Ασμάτων λίγο πριν. Άρα δεν μπορεί να έχει μια σαφή εικόνα. Επίσης δεν έχουν μπει λεφτά στο ταμείο από την πάταξη του λαθρεμπορίου, τουλάχιστον εκείνα τα λεφτά που θα περίμενε κάποιο. Τελευταία λοιπόν ερώτηση έχει να κάνει με το ρε παιδί μου, εγώ μπορεί να έχω ένα βαρβάτο λογαριασμό στην τράπεζα και να δηλώνω εισοδήματα 5 εκατοστάρικα. Πώς το διάλογο γίνεται, και αυτό δεν είναι εφικτό να το βρείτε εσείς οι εφοριακοί μέσα από διασταυρώσεις, κάπως να πείτε ότι είναι παράλογο να έχω τόσα λεφτά. Μια φορά στο τόσο ακούω ένα παράδειγμα για ένα δημόσιο υπάλληλο, ένα συνταξιούχο που βρέθηκε να έχει λεφτά. Για όλους τους άλλους δεν. Μέχρι τώρα δυστυχώς ήταν μια πληροφόρηση την οποία την είχαμε μόνο αν είχαμε αφορμή για να ψάξουμε. Τι σημαίνει αυτό? Μια εισαγγελική παραγγελία, μια καταγγελία ή οτιδήποτε άλλο. Πλέον από εδώ και πέρα, τουλάχιστον κατά όσον αφορά κέραιο κτήμα απέναντι σε αυτή τη φοροδιαφυγή ή απέναντι στους τραπεζικούς λογαριασμούς, έχει να κάνει το νέο σύστημα, το νέο λογισμικό το οποίο εφαρμόζεται, που είναι λογισμικό αυτοματοποιημένων ελέγχων προστάθμισης περιουσίας. Για να το καταλάβω. Ένα λεπτό, Γιάννη, για να το καταλάβω. Ναι, ναι. Μέχρι τώρα για να κάνεις έναν έλεγχο πρέπει να υπάρχει μια εισαγγελική παραγγελία. Τώρα με το σύστημα γίνεται από μόνο του. Δηλαδή, λέει Χουδαλάκης, ένα χιλιάρικο εισόδημα, 50.000 καταθέσεις, δεν γίνεται. Σου βαράει ένα κόκκινο, κάτι σου λέει μπιπ, εδώ κάτι τρέχει. Αυτό το σύστημα, Γιώργο, που λέμε, είναι ένα σύστημα το οποίο θα φιλτράρει οτιδήποτε παράνομο υπάρχει από εδώ και πέρα. Ό,τι υπάρχει στις τράπεζες ή οτιδήποτε αν δικαιολογείται, θα μπορούμε πλέον να πούμε ότι κλείνει αυτή η πόρτα μόνο με το πολυσιολόγιο το οποίο περιμένουμε κάποια στιγμή να γίνει για να ξέρουμε αν δικαιολογούνται τα χρήματα. Άρα το σύστημα από εδώ και πέρα ψάχνει. Ακριβώς. Δηλαδή τι γίνεται? Αν κάποιος καταθέτης φτάσει στον κυφέ της τράπεζας και βάλει χρήματα σε ένα τραπεζικό λογαριασμό, αυτόματα το σύστημα παίρνει το αφημί του καταθέτη, εκεί που πηγαίνει δηλαδή τα χρήματα και τα βάζει, και το συγκρίνει με τα εισοδήματά του τα περσινά. Αν δει λοιπόν ότι μέσα από τα εισοδήματα που έχει μέχρι τώρα δεν δικαιολογείται να καταθέσει αυτά τα χρήματα, χτυπάει ένα κόκκινο και είναι υποψήφιο αυτό το αφημί για έλεγχο. Yes. Εδώ όμως πρέπει να τονίσουμε ότι εξαιρούνται οι πρωτογενείς καταθέσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν μεταφορές χρημάτων, παίρνουν τα χρήματά μου με έναν λογαριασμό, τα πηγαίνω σε έναν άλλον, άρα δεν έχω να φοβηθώ απολύτως τίποτα. Φεύγω από ένα τραπεζικό ίδρυμα και πηγαίνω σε ένα άλλο για τους δικούς μου λόγους. Άρα πάλι υπάρχει λόγος, τρόπος μάλλον να ξεφεύγεις. Όχι. Γιατί όταν μεταφέρουμε χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό, από ίδρυμα σε ίδρυμα ή ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικά προϊόντα, όπως είναι μετοχές, ρέπους, ομόρο κτλ., δεν έχω πρόβλημα γιατί είναι χρήματα τα οποία είναι φανερά, υπάρχουν σε μένα, είναι φορολογημένα κτλ. Όπως επίσης δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα αν πάρω τα χρήματα τα οποία μπορεί να έχω στο στρώμα μου, μπορεί να έχω σε μια θηρίδα και τα πάρω και τα βάλω μέσα στο τραπεζικό σύστημα. Εάν αυτά μπορώ και τα δικαιολογώ με τις δηλώσεις τις οποίες έχω κάνει, δεν κινδυνεύω από τίποτε, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Όταν κάθε χρόνο ο κάθε πολίτης έχει ένα εισόδημα, από όποια πηγή και να προέρχεται,
μισθωτός, συνταξιούχος, επαγγελματίας, αγρότης, ιδιοκτήτης ακινήτου. Αυτά τα χρήματα τα δηλώνω στην φορολογική μου δήλωση. Από αυτά τα χρήματα αφαιρούνται οι δαπάνες οι οποίες κάνω κάθε χρονιά, είτε τεκμήρια. Και μου μένει ένα ποσό. Αυτό το ποσό έχω δικαίωμα να το κάνω ό,τι θέλω εγώ. Άρα λοιπόν, αν τα χρήματα τα οποία καταθέτω είναι νόμιμα και φορολογημένα, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Γι' αυτό σου είπα προηγουμένως. Αλλιώς βαράει τα καμπανάκια αυτόματα. Ακριβώς. Στην πρωτογενή κατάθεση χτυπάει το καμπανάκι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι από εδώ και πέρα η διακίνηση του χρήματος θα περνάει από πολλά φίλτρα. Το θέμα είναι να δούμε τι γίνεται από εδώ και πίσω. Και εδώ είναι το περισσολόγιο το οποίο μπορεί να λύσει αυτά τα θέματα. Γιάννης Χατζησαλάτας, πολύ σε ευχαριστώ. Γιάννη μου, να είσαι καλά. Εκπρόσωπος. Καλή δύναμη και πραγματικά να είσαι δυνατός να ακούμε τη φωνή σου, γιατί να είσαι καλά. Και καλή εβδομάδα και σε εσένα. Εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων και για τα θέματα με τα πετρέλαια, αλλά και για τα υπόλοιπα. Έτσι.